θα ξεκινήσουμε και τη σημερινή εκπομπή με ένα θέμα που αφορά τα Χανιά, Δυτική Κρήτη. Και αμέσως μετά, βέβαια, στη συνέχεια της εκπομπής, θα πάμε και σε άλλες περιφερειακές ενότητες. Θυμάστε πέρυσι πόσες φορές είχαμε συνδεθεί με τα Χανιά προκειμένου να ασχοληθούμε κάθε Τρίτη συνήθως με αυτή την περίφημη παραδοσιακή στράτα. Και τι ήταν η παραδοσιακή στράτα, Εύη? Λοιπόν, ήταν μία από τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή των Χανίων, εκεί που βγήκαν με παραδοσιακές φορεσιές, με όργανα, με κέφι, με χορό, διάφοροι σύλλογοι στους δρόμους των Χανίων. Πολλοί αναρωτήθηκαν αν γιορτάζουν κάτι, αλλά δεν χρειάστηκε κάποια ιδιαίτερη γιορτή. Χρειάστηκε μόνο λίγο από το μεράκι, αλλά και το πάθος αυτών των ανθρώπων για την κριτική παράδοση, για να τη μεταδώσουν και στους Χανιώτες, αλλά και στους τουρίστες που είχαν κατακλείσει πέρυσι το καλοκαίρι τα Χανιά. Βλέπουμε και χαρακτηριστικές φωτογραφίες. Ήδη οι εμπλεκόμενοι φορείς, οι οποίοι αναμένεται να διοργανώσουν και το προσεχές καλοκαίρι αυτή τη δράση, αυτή την πρωτοβουλία, απευθύνουν κάλεσμα σε πολιτιστικούς συλλόγους προκειμένου να συμμετέχουν σε αυτή τη σπουδαία πολιτιστική πρωτοβουλία. Καθώς δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους που κυκλοφορούν στα σοκάκια της πόλης των Χανίων, παίζοντας κριτική μουσική, λέγοντας μαντινάδες, απευθύνοντας κάλεσμα για χορό, συμμετέχουν και τουρίστες. Η καλύτερη διαφήμιση που μπορεί να υπάρξει μέσα στο καλοκαίρι. Πάμε στα Χανιά, πάμε στην κυρία Στέλλα Αγιασμενάκη, η οποία είναι πρόεδρος του Λαογραφικού Συλλόγου Ομίλου Χανίων, Γιάννης Αγιασμενάκης. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα Εύη, καλώς ήρθατε στα ηλιόλουστα Χανιά. Δυστυχώς ο δυνατός αέρας δεν μας αφήνει να κάνουμε μια εξωτερική λήψη, γιατί θα επηρεαστεί ο ήχος, αλλά νομίζω ότι αυτή η εικόνα είναι μαγική και θα ήταν πολύ ωραίο να τη δείτε. Τι όμορφο πλάνο, είτε είστε απ' έξω είτε από μέσα, νιώθουμε μαγεμένοι και ζηλεύουμε. Μπορεί να είμαστε κι εμείς ένα εξής όμορφο τόπο, στον ίδιο τόπο είμαστε, αλλά πραγματικά ζηλεύουμε. Λοιπόν, η παραδοσιακή στράτα λοιπόν έρχεται και φέτος, επιστρέφει. Η παραδοσιακή στράτα έρχεται και φέτος εδώ στα Χανιά, στο Ενετικό Λιμάνι. Είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία του Δήμου Χανίων, την οποία στηρίζουμε όλοι οι πολιτιστικοί συλλόγοι και τη στηρίζουμε για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα επειδή αναβιώνεται αυτό το αυτοσχέδιο πανηγύρι που κάνανε παλαιότερα στα χωριά, με τα λιράκια, με το μαντολίνο, με το λαούτο, με τους ριζίτες, με τις φορεσιές. Αυτό λοιπόν που γινόταν στα χωριά το αναβιώνουμε και συμβαίνει στην καρδιά του καλοκαιριού εδώ στο λιμάνι των Χανίων. Αλλά το πιο σημαντικό νομίζω γι' αυτό είναι ότι ουσιαστικά η κριτική παράδοση χτυπάει η καρδιά της κριτικής παράδοσης εδώ στο λιμάνι των Χανίων. Στην καρδιά της πόλης, μέσα σε μια τουριστική κίνηση που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο επισκέπτης που θα έρθει εδώ, πίνοντας τον καφέ του, μπορεί να δει ό,τι πιο γνήσιο και ατόφιο και παραδοσιακό μπορεί να δει. Είναι πραγματικά μια μεγαλειώδης γιορτή. Τι διαφορετικό θα έχει φέτος η παραδοσιακή στράτα σύμφωνα με το σχεδιασμό? Θα σας πω, η παραδοσιακή στράτα αγκαλιάστηκε από όλους τους συλλόγους, ωστόσο πιστεύω ότι φέτος θα έχει περισσότερη συμμετοχή, θα συμμετέχουν και άλλοι σύλλογοι, θα πάρουν μέρος σε αυτό και νομίζω ότι θα είναι και περισσότερα τα δρόμενα που θα γίνουν, γιατί ξέρετε την πρώτη χρονιά είναι και λίγο πειραματική. Κατεβαίνουμε, ξεκινόμαστε στους δρόμους με τις μουσικές μας, τις φορεσιές μας, τα χρώματα, τα αρώματα, τους ήχους και δεν είχαν κάνει όλοι και κάποια δρόμενα, τα οποία είναι απαραίτητα σε μια παραδοσιακή στράτα. Νομίζω ότι τώρα τα πράγματα θα είναι πιο εμπλουτισμένα. Το περιμένουμε όλοι οι σύλλογοι πώς και πώς. Ξέρω ότι θα ξεκινήσει μέσα του Ιούνιου και μέχρι μέσα Σεπτεμβρίου θα έχουμε κάθε Τρίτη την παραδοσιακή στράτα εδώ στα Χανιά. Και ίσως, κυρία Γιασμενάκη, είναι πολύ σημαντικό και το μήνυμα προς τη νεολαία, γιατί είδαμε και μικρά παιδιά, παίρνουν μια σκυτάλη από εσάς, τη συνεχίζουν, μαθαίνουν ότι η παράδοση δεν είναι μόνο κάποιες συγκεκριμένες μέρες του χρόνου και ο λόγος για να τιμούμε την Κρήτη, μπορεί να είναι και κάθε μέρα, απλά και μόνο επειδή κάποιος το επιθυμεί. Βέβαια. Όπως θα δείτε και στο φωτογραφικό υλικό, παίρνουν μέρος παιδάκια από πάρα πολύ μικρή ηλικία μέχρι και μεγάλοι άνθρωποι, οι οποίοι πραγματικά και όλος ο κόσμος που είναι εδώ, οι επισκέπτες, οι ντόπιοι, γίνονται ένα με τους χορευτικούς συλλόγους. Και όλοι μαζί δημιουργούμε αυτό το μοσαϊκό χρωμάτων και ήχων. Μάλιστα. Τι να ευχηθούμε, καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Το μόνο σίγουρο θα τα ξαναπούμε και το επόμενο διάστημα, προκειμένου να ξεδιπλώσουμε τα νέα τα οποία προκύπτουν μέσα από το σχεδιασμό και να είστε σίγουροι ότι θα σας στηρίξουμε, κάτι το οποίο το κάναμε και πέρυσι. Ευχαριστούμε πολύ, το ξέρω, ευχαριστώ, να είστε καλά, να σας δούμε και από κοντά. Να είστε καλά.